Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Kitchen Stars, στο πρώτο φιλανθρωπικό τηλεπαιχνίδι μαγειρικής στο Plus. Σκοπός μας είναι να σας σερβίρουμε συντροφιά, χαρά, γέγιο, αλλά και αμέτρητες συνταγές που οι celebrities της Κύπρου μας καλούνται να βγάλουν εις πέρας. Δύο ομάδες, δύο κουζίνες, 10 υλικά στο σύνολο, μία νικήτρια ομάδα η οποία θα δώσει 200 ευρώ μετρητά σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό της δικής της επιλογής. Και όλα αυτά με πρωταγωνίστρια πια, τη μαγειρική φυσικά. Και επειδή εγώ είμαι ένας απλός σεφ, δεν θα μπορούσα σε αυτή την παρουσίαση να μην έχω μαζί μου μια γυναικεία δύναμη. Γι' αυτό υποδεχτείτε τη Λένα Ζαντή! Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλώς σε βρήκα. Καλώς όρισες. Ναι, πρωταγωνίστρια η μαγειρική, έτσι, αλλά έτσι. Η μαγειρική θέλει τον δικό της άνθρωπο. Και σε έχουμε εδώ, φυσικά κυρίες και κύριοι, τον γνωρίζετε, Γιώργος Ερωτοκρήτου, τον παρακολουθείτε, τον αγαπάτε, τον αγαπάω και εγώ γιατί προσπαθώ να ακολουθώ τις συνταγές του, η αλήθεια. Χαίρομαι. Παλεύω, το παλεύω. Κάνουμε έτσι κουζινομαχίες. Νομίζω να μαγειρέψουμε μια μέρα θα μαζί. Το δοκιμάσουμε. Τι λες? Θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Kitchen Stars, μαζί σας θα είμαστε κάθε Κυριακή, εδώ με τις αγαπημένες σας διασημότητες, βεβαίως, άνθρωποι τους οποίους έχετε γνωρίσει, έχετε αγαπήσει μέσα από τη δουλειά τους. Θα τους δούμε σε ένα διαφορετικό ρόλο σήμερα. Φυσικά το πιο σημαντικό συστατικό για μια πετυχημένη συνταγή είναι η αγάπη. Πολύ και αγάπη λοιπόν. Ετοιμάζουμε στη μαγειρική. Αγάπη. Σωστά. Ναι. Φυσικά όμως και η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Γιατί είμαστε εδώ για να περάσουμε καλά. Το πιο σημαντικό όμως είναι να βοηθήσουμε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Τι λες να πάμε να δούμε κάτι που μας ενδιαφέρει πριν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στους δωροθέτες μας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Don't you linger in the moonlight when I'm gone. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night. In daylight at dawn. Τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Νομίζω το καθυστερήσαμε κιόλας γιατί εγώ έχω αγωνία. Πολύ αγωνία. Κι εγώ να δω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένους. Ποιοι είναι αυτοί? Ξεκινάς εσύ. Να ξεκινήσω. Ωραία, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Ελένη Σιδερά. Αγαπημένη ηθοποιός, πολλά χρόνια στην Ελλάδα, την έχουμε παρακολουθήσει, την έχουμε αγαπήσει, όμως τώρα είναι στο σπίτι μας, μέσα από την τηλεόραση του Μέγκα και στο τηλεπαιχνίδι Una Faccia. Ελένη Σιδερά, λοιπόν. Γεια σου, Ελένη μου, καλώς όρισες, κορίτσι μου. Τι κάνετε? Μια χαρά, είμαστε εδώ, έτοιμοι. Πώς έτοιμοι είσαι? Καλά. Πόσο έτοιμοι είμαι, θα δείξει. Μαγειρεύει σπίτι? Κοίτα να σου πω, κάποτε μαγείρευα πολύ έτσι περίτεχνα πράγματα. Τώρα με τα παιδιά έχουν απλοποιηθεί όλα. Mm-hmm. Και έτσι δεν ξέρω αν το έχω με τις γκουρμεδιές που πάμε να κάνουμε εδώ. Γιατί είμαστε σε ατμούς, σε ψαράκι, με πατατούλες. Να σου πω, Ελένη μου, εγώ πιστεύω ότι θα φάμε. Εγώ πιστεύω ότι θα φάμε. Ότι θα φάτε, να φάτε. Δεν ξέρω τι θα πάθετε μετά που φάτε. Λοιπόν, εγώ νομίζω να πας στην κουζίνα σου, είναι η πράσινη. Πάρε και μια μποδίτσα. Η Ελένη Σιδερά όμως δεν είναι μόνη της. Με κάποιον θα μαγειρέψει παρέα. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Φίλιππο Κωνσταντίνο. Τον Φίλιππο Κωνσταντίνο, τον οποίο ξέρουμε, αγαπήσαμε, γνωρίσαμε με του Σουάν, χορέψαμε και τραγουδήσαμε μαζί του. Τι κάνεις? Αλλά τραγουδάμε ακόμα φυσικά. Καλώς όρισες. Γιατί, πολύ. Γιατί τραγουδάει. Ναι, τραγουδάει σε μουσικές σκηνές πρόσφατα στο Downtown Live. Ναι, ρε, ναι, είναι απίστευτο αυτό. Ειλικρινά, εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Είμαστε και πράσινη ομάδα, έτσι. Μπράβο τους. Δεν θα ρωτήσω για ομάδα ποδοσφαίρου και τέτοια. Να ρωτήσεις. Πες. Τι, επειδή είναι πράσινα, είναι ναι. Με αμμόνια. Εγώ το πήγαινα για Παναθηναϊκό μεριά, να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν ασχολούμαι, αλλά ο άντρας μου είναι Ολυμπιακός. Εντάξει. Όχι, μην του πείσω εσύ ότι στην πράσινη, γιατί θα το δει ούτως ή άλλες. Λοιπόν. Σε διακόψαμε όμως, κάτι έλεγες για ναι, έλεγα ότι πρόσφατα. Ναι, εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή στο Downtown Live, αλλά όλο το καλοκαίρι θα είσαι σε περιοδίες φυσικά. Ο κόσμος θα σε απολαύσει με το κουαρτέτο εγχόρδων Παπαγιώργιο String. Τα λέω καλά. Παπαγιώργιο String Quartet. Είναι ένα υπέροχο κυπριακό κουαρτέτο, εγχόρδων. Και θα συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι. Σε όλη την Κύπρο, σε διάφορες μουσικές σκηνές. Άρα θα τα πούμε και από κοντά σε μία από αυτές τις βραδιές. Μάλιστα. Έχω ένα πρέπει να το πω αυτό. Πες το. Εγώ προσωπικά είμαι ασχετικός.
Όσο με τη μαγειρική. Με μαχώνεσαι καθόλου. Είναι δίπλα σου, μόνο το να ξέρεις. Έχω την Ελένη, στηρίζουμε πάνω στην Ελένη. Ήρθα για το φιλανθρωπικό σκοπό. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Βάζεις και εσύ την ποδιά σου και πολύ. Προχωρούμε στην κόκκινη κουζίνα τώρα. Άλα, βάλουμε τη. Λοιπόν, στην κόκκινη κουζίνα έχουμε μία γυναίκα η οποία το τελευταίο ένα χρόνο περίπου μας λέει καλημέρα από τη συχνότητα του Plus. Πιο παγιά έχει ασχοληθεί με το χώρο του Μόντελι και δεν είναι άλλη από τη Γιώτα Κουφαλίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Για να εδώ. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά είμαστε εμείς, εσύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πολύ πολύ ωραία εδώ. Μ' αρέσει και είμαι στην κουζίνα μου. Είμαι στην κουζίνα μου. Μες πώς μας βλέπει τώρα. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Πώς βλέπεις την ανταγωνιστική ομάδα, Γιώτα? Καλά. Εγώ ξέρω ότι η Γιώτα μαγειρεύει καλά, είναι έτοιμη και ότι εγώ σήμερα, Γιώργο, είμαι σίγουρη ότι θα φάμε. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Θα πάτε, είναι... και έχω και πολύ ωραίο έτσι παρτενέρ, καταπληκτικό, που πραγματικά θα σκίσουμε σήμερα. Θα το πούμε τώρα, Γιώτα μου. Μπορείς να περάσεις την κόκκινη κουζίνα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Παίρνει θέση η Γιώτα, όμως. Ακριβώς. Μαζί με τη Γιώτα μας, λοιπόν, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και ασχολείται, συγγνώμη, με την πολιτική. Είναι θεολόγος, δεν διστάζει ποτέ να πει τη γνώμη του και δεν είναι άλλος από τον Ανδρέα Μπιτσιλίδη. Καλημέρα, γεια. Είμαστε εντός έδρας σήμερα. Η Γιώτα παίζει Plus, εγώ αγαπώ Plus. Καλώς όρισες, Ανδρέα μου. Γεια σας. Για να βάλουμε τους αντιπάλους, να δείξουμε. Αυτό το ευγενικό. Όλα καλά. Καλή επιτυχία. Ανδρέα μου. Αν και εμάς η επιτυχία μας βασίζεται στη Γιώτα. Καλή επιτυχία. Ναι. Θα βάλουμε να βάλεις και εσύ. Πόσο γίνεται. Στην κόκκινη κουζίνα εσύ σήμερα. Πολύ όμορφα, ναι. Τώρα. Πράσινα, κόκκινα. Αλλά ανταγωνισμός προς το παρόν. Εγώ δεν τον βλέπω. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα το δούμε σίγουρα. Τώρα να σας δω θα ξεκινήσετε τη διαδικασία. Θες βοήθεια? Νομίζω θα το. Είστε έτοιμοι? Τον κύριο έχει ένα λεπτό, γιατί έχουμε και την ποδιά να την βάλουμε καλά. Θες βοήθεια? Εντάξει, μωρέ, θα το βρούμε. Να σε βοηθήσω λίγο. Α, μπράβο, βοήθησε με. Γιώργος, ό,τι αφορά την κουζίνα, δεν το αφήνει να περάσει έτσι. Λοιπόν. Μια ποδιά δεν μπορούν να δέσουν. Πώς θα μαγειρέψουν? Με κοίταξε, είδα τους αντιπάλους και παίρνω αυτά. Κάτσε. Και κατά να με φτιάχνει, παιδί μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Περίμενε, κάτσε δύο λεπτά να το δείξουμε. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στους όρους του παιχνιδιού μας, γιατί πρέπει οι τηλεθεατές μας να ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει εδώ. Ακριβώς. Τι θα κάνουν αυτές οι δύο ομάδες. Θα σας δώσω ένα λεπτό στη διάθεσή σας για να πάτε στο πίσω μέρος της κουζίνας. Ένα. Ελένη είναι ένα. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα μου μαζέψετε 10 υλικά της επιλογής σας, είτε από το ψυγείο είτε από τη μικρή αποθηκούλα εδώ από τα ράφια, για να μου φτιάξετε μια συνταγή σε 30 λεπτά. Υπόψη σας. Ότι όποιος παρανομήσει, δηλαδή προσθέσει επιπρόσθετο υλικό, δηλαδή πάει στα 11, ή κλέψει κάτι από την άλλη ομάδα κατά τη διάρκεια, ή οτιδήποτε άλλο, θα τιμωρείται. Βάζει με ρούχο. Γιατί όχι. Βάζει με ρούχο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, καταλάβατε, ένα λεπτό για 10 υλικά. Έτσι, 30 λεπτά μαγειρεύουμε. Μην βιάζεστε, παιδιά. Περιμένετε. Να πούμε στον κόσμο ό,τι δει, να μην το δοκιμάσει σπίτι. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από την πράξη. Σας παρακαλώ. Τι είναι το τελικά. Για χόρεψε. Ξεκινάμε, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πράσινη ομάδα. Εσύ με το χρονόμετρο, Γιώργο, έτοιμος. Γιατί αυτό το ένα λεπτό θα τρέξει και θα τρέξετε κι εσείς. Ναι. Ελένη. Σύστημά μου. Περίμενε. Πού έχει μπολ. Ελένη. Πού έχει μπολ. Όλα κάτω. Πού τα μπολ. Φίλιππε Κωνσταντίνε. Όχι τα μπολ. Όχι τώρα τα μπολ. Τώρα είμαστε και τα προϊόντα. Από εδώ. Τα προϊόντα. Το δίνουμε. Έτοιμοι. Ναι. Ένα λεπτό. Πάμε. Ξεκίνησε. Λοιπόν, εμείς από εδώ. Όχι εκεί, βρε Φίλιππε. Όχι εκεί. Στη δική σου κουζίνα, Φίλιππε. Είδατε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει. Ξεκινάμε εδώ. Μαζεύουν τα υλικά. Ο Φίλιππος Κωνσταντίνος προσπαθεί να επιλέξει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει μαζί με την Ελένη. Όχι, απ' εκεί. Τούτον είναι μπαλαντέρ. Δεν ξέρουμε αν θα το χρησιμοποιήσουμε. Μπαλαντέρ. Τι άλλο θέλουμε. Περίμενε. Ποιες πατάτες. Κάτσε να δούμε. Ανιθόν. Κρεμμύδι. Ναι. Άλλο. Θέλουμε ντομάτο juice. Όχι. Είναι αυτό που λέμε. Σκόρδο. Σκόρδο στη σκόνη. Πού είναι η σκόρδο. Πανικό. Πάμπρικα. Γιατί κλέβετε από την άλλη κουζίνα. Γιατί κλέβετε από την άλλη κουζίνα. Να μας πιάσουν και πούμε από την άλλη κουζίνα σας. Πόσο έχουμε χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, και μετράμε. Ένα, δύο, τρία.
Έτσι, μπράβο, οργανωθείτε. 6, 7, 8, 9, 10. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Πήραν 11. Έχουμε μπαλαντέ. Λοιπόν, πάμε να κοιτάξουμε τι γίνεται. Για να, δούμε τα υλικά. Ερχόμαστε από εδώ. Για να δούμε. Λοιπόν, έρχομαι ανάμεσά σας για να δούμε τι κάνατε. Για πες λίγο τι γίνεται εδώ. Έχουμε φυσικά το σολομό μας. Όπως βλέπω εδώ. 1. Κρέμα γάλακτος 2. Το βούτυρο 3. Το κρασί 4. Οι πατάτες 5. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Σκόρδο σε σκόνη. 6. Λοιπόν, πάπρικα, γλυκό πιπέρι, 7. Θυμαράκι φρέσκο, ναι, κρεμμυδάκι το και κρεμμύδι μας και η ρόκα. Σωστά, μέσα στα υλικά είναι. Λοιπόν, είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λοιπόν, μετρήσαμε τα υλικά μας, Ελένη, Φίλιππε, Κωνσταντίνε, τα υλικά είναι 11. Είναι 11. Εντάξει, έχουμε μπαλαντέρ. Αν τον χρησιμοποιήσουμε, τότε να κάνουμε έτσι. Ένα λεπτό, σεφ. Δεχτώ. 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 Λοιπόν, μπαλαντέρ. Η μουστάρδα. Ακριβώς. Να είναι εδώ και να μπαίνει σε άλλο ρόλο. Ωραία. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε με αυτά τα 10 υλικά τα οποία επέλεξε η πράσινη ομάδα. Λοιπόν, θα αφήσετε τα υλικά εδώ για να πάμε στην κόκκινη κουζίνα. Και μόλις σας πω, θα ξεκινήσουμε το μαγείρεμα ταυτόχρονα και δύο ομάδες. Σκεφτείτε τη διαδικασία. Πώς ξεκινάτε, τι θα κάνετε. Να μην ετοιμάσουμε σκεύη. Δηλαδή. Όχι, όχι. Ρωτάει ο άσχετος. Πώς ανάβουμε το μάτι. Θα σταπώ σε λίγο. Σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε στην κόκκινη κουζίνα. Πάμε εδώ στην κόκκινη. Να μην ξέρουν την κουζίνα τους, μα είναι απαράδεκτο. Πώς θα ανταγωνιστούμε με αυτό το αντίθερο. Μα δεν ξέρετε να μαγειρεύετε. Δεν είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Κοίταξε που ανταγωνισμός δηλαδή φαίνεται. Ξεκινήσαμε ήδη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας αγχώσω όμως, γιατί θα ξεκινήσει και το λεπτό. Έχετε. Η Γιώτα θα χώσετε. Εγώ είμαι εδώ, εκτελώ. Είμαστε έτοιμοι. Όχι, σκεφτείτε. Φαίνεται η Γιώτα τι θα μαγειρέψουν. Οπότε. Δεν τα λάβει. Ναι. Είναι έτοιμοι. Να το δώσουμε. Να το δώσουμε, το λεπτό. Πάμε. Ένα λεπτό έχουμε για τα μου. Ναι, φρέσκο το θυμάρι, το φρέσκο εκεί. Το φρέσκο το θυμάρι. Το περίμενα να πάρω το σολομό. Έχει θέμα. Εσύ κλέβεις, Ανδρέα μου. Και εσύ κλέβεις. Από εδώ, από αυτή την πλευρά. Περίμενε, βρε, Ανδρέα, Παναγιώτα. Γίνεται το έλα να δεις αυτή τη στιγμή. Πανικός. Ο Ανδρέας έχει συγχυστεί, έχει μπερδευτεί, όπως και ο Φίλιππος Κωνσταντίνος προηγουμένως. Πού είναι το μαρούλι. Δεν παίρνουν από τη δική τους μεριά τα υλικά. Σημασία έχει τουλάχιστον να τα καταφέρουν. Κάτι κάνω κι εγώ. Τα στολίζει στον πάγκο. Αυτό τι είναι, πεπόνι μου είπε. Και εγώ λέω λεμόνι. Αυτά το θυμάρι, αυτό τι είναι. Μην ξεχνάτε, τα υλικά πρέπει να είναι 10. Sorry. Περιμένετε, Γιώτα. Πατάτε, κρεμμυδάκι, πρέπει να ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε. Πόσα πήραμε, πόσα. Βιαστείτε. Προχωράει ο χρόνος, παιδιά. 9 πήραμε. Προχωράει ο χρόνος. Αυτό τελείωσε, αυτό ήταν. Τέλος χρόνου, λοιπόν. Συγγνώμη, παιδιά, να σημειώσω ότι η δικιά μας κουζίνα είναι πεντακάθαρη. Εσάς είναι ήδη χάλια μαύρα. Μα δεν είναι καλυστή εδώ, είναι κουζίνα, είναι χώρος εργασίας. Να μας πει ο σεφ, η καθαριότητα είναι η αρχοντιά στην κουζίνα. Όταν μαγειρεύεις την κουζίνα, την κάνεις χάλια, μετά την καθαρίζεις. Να μας πει ο σεφ. Εντάξει, έχουμε και εμείς μια. Συμβαίνει αυτό, πόσο μάλλον όταν υπάρχει χρονόμετρο. Πάμε να δούμε εδώ τώρα τα υλικά. Να δούμε τα υλικά μας και εδώ. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε το σολομό μας, καριδόψυχα, πεπονάκι. Ωραία, πάπρικα και πάλι. Λεμόνι. Είναι αγκουράκι του Σι. Ωραία. Το κρεμμύδι το φρέσκο, το μαρούλι. Την πιπεριά και το θυμάρι. Να σας πω. Τα μετράμε. Έχουν διαλέξει το ίδιο βασικό. Το ίδιο βασικό συστατικό έχετε διαλέξει με την τυχαίο. Αντιγραφή, παιδί μου. Επειδή παίξαμε πρώτη. Άρχισε η αντιγραφή από τώρα, κατάλαβες. Ο ανταγωνισμός θα είναι πιο μεγάλος έτσι. Ναι, διότι εσύ θα μας τα πεις αυτά στο τέλος. Θα δούμε τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, μετράμε τελικά μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ακριβώς. Γιώτα, ήρθες προετοιμασμένη καλά. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε μια μάχη πολύ ωραία αυτή τη στιγμή. Είστε έτοιμοι, μια μεγάλη ανάσα. Εσείς είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Όσο γίνεται. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κι αν δεν είστε στην πορεία. Μισό λεπτό. Έρχεται. Γιώτα μου, Ανδρέα μου, έχετε σκεφτεί και εσείς τις συνταγές σας. Ναι. Είστε έτοιμοι. Ναι. Να δώσουμε πάντα το χρόνο. Ναι. Έχετε 30 λεπτά στη διάθεσή σας. Kitchen Stars, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Plus, έτοιμοι να μαγειρέψουμε με τη Γιώτα, τον Ανδρέα, τον Φίλιππο που Κωνσταντίνο και την Ελένη. Πάμε! Κατσαβόλου σε ρόλο, let's go! Σε βλέπω, πήρες θέση. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Θα πάω κι εγώ από εδώ να δω τι γίνεται, χωρίς να θέλω φυσικά να ενοχλήσω. Θα περιμένω να διαλέξουν τα σκεύη.
Το φούρνο θέλουμε να προθερμάνουμε. Είναι το φούρνο. Είναι έτοιμος, είναι έτοιμος. Γιώτα, μην με ανησυχείς. Προχώρα. Πώς δουλεύουν αυτά. Από εδώ, ε. Να το. Εντάξει, το βρήκαμε. Εντάξει, εξοικειωμένος είναι η δουλειά του. Είναι τα παιδιά του αυτά του Γιώργου. Οι κουζίνες, τα μαχαίρια, οι κατσαρόλες. Τα πάντα. Η οικογένειά σου. Γάντια έχουμε. Ναι, στο πρώτο, στο δεύτερο νομίζω. Είναι. Έχουμε γάντια, για να δούμε. Είναι τα γάντια, πού είναι. Εδώ, να δω τα γάντια. Πώς ωραία. Είναι η γάντια. Για θέμα υγιεινής, για θέμα υγιεινής. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Πάντα, έχουμε πλύνει τα χέρια μας εμείς. Ναι, ναι, και εμείς τα πλύναμε τα χέρια μας. Πέντε φορές. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να έχω επαφή με το υλικό μου. Κάτσε λοιπόν τώρα. Ναι, όχι, εντάξει. Αυτά τα... Το θέλει και λάδι. Κάτσε να τα φέρεις από εδώ και από εκεί. Μπράβο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λάδι, το ξύδι, το αλάτι και το πιπέρι, έτσι. Το θυμάστε. Ναι. Το έχουμε πει, το υπενθυμίζουμε. Αλάτι, πιπέρι, λάδι και ξύδι στη διάθεσή σας. Αρχίζαν και πέφτουν του, αρχίζαν και πέφτουν του. Βλέπω, Ελένη μου, το έχεις. Ποιο? Το έχεις να καθαρίσεις. Εντάλλον το πύλες σας. Ο Φίλιππος μου κάτι... Βοήθα το Φίλιππος. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπουμε τον Φίλιππο Κωνσταντίνο τώρα. Προσπαθεί να καθαρίσει το κρεμμύδι. Προηγουμένως παραδέχτηκε ότι δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη κουζίνα. Δεν ξέρει τίποτα. Ακούτε, βλέπετε. Δύναμο, να σου πω. Αν ναι. Θέλω να το πω. Δύναμο, να σου πω, για να τους βοηθήσουν μπορείς να με βοηθήσεις. Βεβαίως. Όπως κάνουν στα εστιατόρια. Μεσχύ. Αλλά το μαχαίρι. Ωραία, γρήγορα. Μισό λεπτό να το δώσω. Περνάω από εδώ. Τι καλό. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ευχαριστήκα. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, τώρα. Κόψουμε τα πιπέρια, την πιπεριά. Η σιδερά πάντως είναι η σεφ της πράσινης ομάδας, παιδιά, έτσι. Λέγω κάτι σκιάνε εδώ στο Φίλιππο. Νομίζω θα μου κλέψει τη θέση σιδερά στο τέλος. Εγώ το έχω πει ότι είναι... Ξέρεις ότι σήμερα είναι γιορτή εδώ. Τι γίνεται. Γιορτή στην κουζίνα. Εδώ ο Γιώργος δίνει οδηγίες, εξηγεί, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να εξοικειωθούμε με την κουζίνα, αλλά νομίζω είναι εύκολο, δεν είναι. Εύκολη. Ο Γιώργος λέει είναι εύκολη. Για σένα όλα εύκολα είναι που αφορούν την κουζίνα. Η δουλειά μου. Το ξέρω. Βάλε λίγο αλάτι, ξέρεις. Πώς είδες τον Φίλιππο Κωνσταντίνο που δεν έχει καμία σχέση, λέει, με την κουζίνα, αλλά το κρεμμύδι εγώ, ο Φίλιππο Κωνσταντίνε... Σούσεφ. Ξέρει και ορολογίες. Ξέρει και το σούσεφ. Ένα λεπτό, να ρωτήσω. Σεφ, ντε παχτή, τι είναι. Είναι ο σεφ σε ένα τμήμα. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, το λέει και η λέξη, σωστό. Η Ελένη σήμερα είναι chef de partie, έτσι την κόβω. Ωραία. Ναι, 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 τι είναι μούχτη. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω από εδώ τι γίνεται. Εδώ η ζωγραφίση και να σου πω, ήρθες πολύ πολύ καλά προετοιμασμένη. Ανδρέα, έκανες κάτι, θες βοηθεία. Όχι, διάκοπτε στο δίπλα. Ο Ανδρέας με έκοψε τα υλικά. Σε ψυχώνει ηθικά. Της τα κατάστρεψα τα υλικά, όχι της τα έκοψα. Με έκοψε τα υλικά. Αυτά που έπρεπε χοντρά, της τα έκοψα πιο λεπτά από ό,τι έπρεπε και τα υπόλοιπα. Ανδρέα, το αποτέλεσμα μετράει. Τι θα φάμε. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Α, θα το τυλίξουμε κιόλας. Α, έτσι, παιδί. Στο κόψα καλά, πλέον. Θα το τυλίξουμε. Θέλω να σου πω, δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά πάνε για ψήσιμο δίπλα. Απλά σας ενημερώνω. Έτοιμο. Παίρνουμε κάποιο... Να σου ψήσω το ψάρι στα χείλη. Ένα μπόνους βαθμολογικό που τελειώσαμε πρώτοι. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε μισή ώρα. Καλά, εγώ γιατί βιάζομαι να κάνω και λάθος. Να περιμένετε ακόμα λίγο για το χρόνο, παιδιά. Προχωρήστε στα υπόλοιπα. Προχωρήστε τη διαδικασία και σε λίγο είμαστε έτοιμοι και βάζουμε... Στο Φιλαπάχο διασκεδάζουν, ενώ στη Φιλαρίμπα... Να σου πω, ό,τι και να μας φτιάξει η Γιώτα, σου το λέω από τώρα, ότι και θα το δοκιμάσουμε και θα το φάμε, δεν θα μείνει τίποτα, Ανδρέα. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου το λέω εγώ από τώρα. Είναι πολύ εύκολη και φαίνεται και πολύ νόστιμη. Πολύ ωραία. Θέλω να σου πω ότι... Θα πάρω μια ψάρα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ζούμε την κουζίνα μας σήμερα. Πόσο χρόνο έχουμε? Θα μαζέψεις το βούτυρο που δεν το χρειαζόμαστε να το βάλεις κάπου. Πείτε μας πόσο χρόνο έχουμε. Λεπτάκια ακόμα.
24 λεπτά για. Ερώτηση. Έχω δύο πιάτα. Ναι, 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 μπορείς να βάλεις πίσω. Ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Ναι, τον έχω έτοιμο το φούρνο. Σε ένα πιάτο θα το παρουσιάσεις. Σε δύο πιάτα θα μου το σερβίρετε. Σε δύο τελικά. Σε δύο πιάτα θα μου το σερβίρετε. Πιάτα θέλουμε, δεν έχουμε πιάτα. Πιάτα, ένα πιάτα που έχει. Πιάτα. Με φύσασες που δεν πας τα κρομπιά. Εγώ νομίζα ένα. Δύο-δύο. Λοιπόν. Θα σε βοηθήσω σε κάτι. Θέλετε εδώ κάποια βοήθεια. Εσύ συνέχισε. Εγώ θα κάνω τα δικά μου. Εδώ να μ' αγχωθείς το αυτό μας εδώ. Δύο λεπτά το τακτοποιήσαμε. Απλά πράγματα. Α, μάλιστα. Πάμε για τσιγάρισμα, ε. Πάρ' το σε φούρνο, Αντρέα μου. Σίγουρα. Εσύ μας κοροϊδεύεις, το λέω. Καθόλου δεν κοροϊδεύω. Δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ τίποτα. Αυγά τηγανιτά μου. Περίμενα να μου πεις βραστά η αλήθεια που είναι πιο εύκολα. Τα τηγανιτά θέλουν και κάνει. Και νομίζω στην κόκκινη ομάδα Chef de Partie είναι η Γιώτα, παιδιά. Ο Ανδρέας Πιτσιλίδης απλά εκπονοθεί. Όχι, ο Ανδρέας είναι πολύ καλό. Τι ρωτάμε, πες μου. Μην το κοιτάς, σου είπα, είμαστε... Έχουμε 20 κάτι, θα σε ενημερώσω. Μην μ' αγχώνεσαι, πες μου τι θέλεις να ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μην το κοιτάς. Έχεις, πόσα λεπτά, 22. Πείτε μας το χρόνο. Πείτε μας το χρόνο. Αλλά η δατάθρακα δεν έβαλε τίποτα. 23, 23 λεπτά. Δεν μας εφαρμόσει εδώ, όπως βλέπω. Ένα λεπτό, να δοκιμάσουμε να το βρούμε μόνοι. Μας δεν υπάρχει πατάτα, είδα. Ωραία. Άρα είναι αυτό. Πρόσεξε λίγο. Σεφ, παρακαλώ. Πώς θα να πει το αριστερό. Μην το δεξείς. Αυτό είναι το κλείνω. Α, πείτε μου τι έκαμα. Μπράβο, καθαρίσε και εσύ. Είδατε, είδατε, πανικός. Έχουμε χαρτί, θέλουμε να σου χαρτί, 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 χαρτί. Για να δούμε τι είναι. Στο ψυγείο δεν είναι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Να το. Κι άλλο φούτυρο. Ευχαριστώ. Άνοιξα το ψυγείο για να σου δώσω χαρτί. Ότι αργεί να μαγειρέψει. Σκέψω ότι αγχώνομαι μαζί σα. Θα κάνω κι εγώ αυτό. Ορίστε, σα αφήνω ακόμα λίγο. Ωραίο το πεπόνι, παιδιά. Πολύ ωραίο το πεπόνι. Το δοκίμασε. Η Γιώτα ξεκίνησε και τρώει από εδώ, Γιώργο. Τι τρώει. Πεπονάκι. Πεπονάκι, πεπονάκι. Συγγνώμη. Σκοτώσανε εδώ. Εκεί μέσα έχει χαρτί. Δύο πιάτα. Εγώ νόμιζα ένα πιάτο και καλό θα ετοιμάσουμε. Εδώ τον άψε. Ναι, αλλά θέλω την ένταση. Αυτό το χαρτί λες. Ναι. Αυτό. Ωραία. Μια και είμαστε εδώ και προέκυψε και αυτό το θέμα τώρα με το τσιγάρισμα. Πρέπει να μας πει και ο Γιώργος φυσικά. Δεν γίνεται. Θα ρωτάμε. Θα ρωτάμε. Λοιπόν, όταν τσιγαρίζουμε κρεμμύδι πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Ακριβώς. Αλλιώς... Όχι, και χαμηλή να είναι. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά... περισσότερα για πιο γρήγορα. Είναι για πιο γρήγορα ή αληθεύεις ότι αν δεν έχεις δυνατή φωτιά στο λάδι σου και το κρεμμύδι το τσιγαρίσεις, μετά είναι βαριστό. Ναι, και θα αφήσει όλα μέσα στο λάδι. Γι' αυτό ακριβώς μετά κάποιες φορές μπορεί να μας ενοχλεί στο στομάχι. Ωραία. Άρα, μάθαμε και τη συμβουλή μας. Όταν τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, το λάδι στη φωτιά πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, 20 λεπτά σας έχουν μείνει, παιδιά, έτσι. 20 λεπτά. Εσείς σας βλέπω άνετους. Στα 15 λεπτά θέλεις ενημέρωση. Γιώργο. Θέλω σε 5 λεπτά να βγάλω τις πατάτες, να τις στραγγίξω και να τους βάλω λάδι. Παρακαλώ. Θέλω να σπάσω τους ξηρούς αυτού. Πώς μπορώ. Δεν υπάρχει υλικό. Υπάρχει κάτι εδώ. Αν κάτι θέλω να κάνει. Τι θες να τους κάνεις. Να τους θεληματίσει. Έχουμε πριν να σε βοηθήσω. Αχα, ορίστε. Αλλά δεν θα είναι δίκαιο. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Αλλά Γιώτα μου, δεν θα είναι δίκαιο, το κάνεις εσύ. Ωραία. Δεν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Μπορώ να το... Μπορείς να κόψεις τα φιλαράκια της σαλάτας, να βάλεις αμήνα τα... Γρήγορα, πού είναι η διάστρα. Περίμενε, πάρα πολλά. Αυτοσχεδίασε. Πώς τα κόβουμε, ρώτησε. Και εγώ σου λέω, ξέρει και... Φιλίπε μου, απ' την άλλη, να σε βολέψει. Μπράβο, έτσι, φύγε αυτά. Καθαρίζεις το κοτσάνι. Παναγία μου. Κάτι ξέρω, Γιώργο, κάτι ξέρω. Τι έγινε. Πανικός. Είναι ωραία που τα μηνύσκουν έτσι, Ζεφέ. Πολύ καλά προετοιμασμένη η ομάδα η κόκκινη. Πάρα πολύ καλή. Σαλίδι. Αλλά και εδώ νομίζω πάμε καλά. Γιατί είναι πολλά καλά προετοιμασμένη, δεν Σαλίδι. Πήρνε δύο. Τίποτα μόνο. Δεν έχετε καλά τη σαλίδα, παιδιά. Τι κάνουμε, ο ένας μπαίνει στην κουζίνα του άλλου. Ό,τι όταν μου στην ομάδα σου, σε παρακαλώ. Ό,τι έχουμε δει και εσύ. Δεν έχω τη σαλίδα. Αντρέα, μου έχουμε σαλίδι. Ούτε εμείς έχουμε. Δεν έχω δει, Γιώργο, δεν έχω προσέξει. Αν έχω χρησιμοποιήσει το έξτρα συστατικό, ακόμα. Ακόμη, το έχω παρακολουθήσει. Όχι,
παρακολουθεί. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι η πράσινη ομάδα διάλεξε 11 υλικά και όχι 10. Το ένα λέει ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Και μην ξεχνάτε το βασικό κίνημα. Αν θα τη χρησιμοποιήσει. Θα ακούσουμε διάφορα. Θα συνοηθεί ναι, με το, υλικό, το βασικό υλικό. Η αλήθεια να λέγεται ο Σολωμός είναι νόστιμος και είναι κάτι που ετοιμάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Και πολλές συνταγές να φτιάξεις. Άγγελίνα, εγώ είμαι ούτε κλάστρο. Να μαγειρεύσει μια τούρτα. Να μαγειρεύσει μια τούρτα. Να φτιάξει. Να φτιάξει μια τούρτα. Να πούμε ότι βλέπω από εδώ η Ιωτά έχει επιλέξει παράδοση σε συνταγή με τον Σολωμό της. Ενώ έχει το συνοδευτικό. Η σαλάτα είναι λίγο πιο τολμηρή. Ωραία. Ενώ εδώ η... Νομίζω και εδώ πάμε παραδοσιακά. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι και εδώ πηγαίνουμε παραδοσιακά. Έχεις κάνει μια συνταγή η οποία θα μπορέσει οποιαδήποτε παραδοσιακή κυπριακή οικογένεια ακριβώς. Στο σπίτι της να τη φτιάξει άνετα και γρήγορα. Αυτό. Εγώ βρήκα τι μπορείς να κάνεις στην κουζίνα σήμερα. Τι? Να τραγουδήσεις τα υλικά. Α, καλά, ναι. Κίμι, 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 γιο κρεμμύδι. Γιατί έτσι πας, ας πούμε. Λοιπόν, ο Φίλιππος Κωνσταντίνος τώρα. Ετοιμάζεται. Α, ωραία. Ετοιμάζεται να δοκιμάσει νέα πράγματα στην κουζίνα. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι έχετε ακόμη 17 λεπτά. 17 λεπτά στη διάθεσή σας. Η Γιώτα είναι και χρυσοχέρατα, παιδί μου. Είναι, Αντρέα, δεν υπάρχει, σου λέω. Άμα είναι όλος ταλαντούχος, όλα, όλα. Αυτή τη στιγμή περιμένω. Κοίταξε, και εμφάνιση τα πιάτα εδώ. Και εμφάνιση. Και το χειρότερο βοηθό του κόσμου που της έτυχε, ούτε να τα ανοίξω αυτό. Ναι, αλλά πες μου τώρα εσύ, δεν το είδες. Δεν έμαθες πόσο εύκολο είναι για να το δοκιμάσεις και να το κάνεις στο σπίτι. Και έλεγα πριν, νόμιζα ότι ήταν, αν το βλέπα έτσι έτοιμο, δεν θα το πιζω. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, πολύ ωραίο. Και τα υλικά, ας πούμε, 10 υλικά. Μπορείς να με 10 υλικά λοιπόν, για να το... η Γιώτα μας παρουσιάζει κάτι πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή. Περιμένω και την πράσινη ομάδα. Και το δικό μας θα είναι και... Μπράβο Γιώτα μου, μπράβο. Η πράσινη ομάδα προχωράει. Πράσινη, αλήθεις πράσινη. Μπορείτε και παρακαλώ να σηκώσετε τις επιφανείες κουμπίδια για να σας χρειαστούμε. Να βάλουμε και λίγο να πούμε. Είναι πιο δύσκολη συνταγή. Είναι πιο δύσκολη θα σου το έλεγα, αλλά... αλλά επιμένει, είναι δυνατή εκεί και προχωράει, έτσι. Είναι μια χαρά. Να βάλουμε και λίγο 16 λεπτά περίπου είμαστε. 16 λεπτά, Ελένη μου, έχεις χρόνο. 16 λεπτά νομίζω. Δεν μπορούμε να είμαστε. Τα 10 τα πήρα. Σε πολύ καλό σημείο. Μύρισε, μύρισε, Γιώργο, μυρωδιές. Μύρισε το πιδάκι, μύρισε. Είμαστε έτοιμοι με τη σαλάτα και μας μείνει ο Σολωμός για να πει ο Σολωμός. Άρα τώρα ξεκινάμε, μαζεύουμε, τακτοποιούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με υπόψη σας, παιδιά, ότι τις κουζίνες σας θέλω καθαρές τη παρουσιάσεις. Διότι θα μετρήσεις το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε γούρνα βέβαια να τα βάλουμε μέσα τα πιατικά και τα αυτά. Μπορείτε να τα αφήσετε στην άκρη. Να το τακτοποιήσετε. Ωραία, θα ρωτήσω. Αφού δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, τι σ' αρέσει να τρως πάρα πολύ. Μ' αρέσει να τρώω τα πάντα. Πατάτες τηγανιτές. Αγαπημένο, κάτι πολύ αγαπημένο. Αγαπημένο φαγητό θα έλεγα ότι είναι το ψητό. Ψητό, ε. Ψητό κοτόπουλο. Ψητό κοτόπουλο. Τι το να είναι και τι να είναι. Ναι. Το παραδοσιακό με τις πατάτες. Ναι, 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 ναι. Ξέρει να τρώει. Μη, δεν το λέω έτσι. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο φαγητό. Με τη σαλάτα του, με το ψωμάκι του, το φρέσκο. Μια χαρά. Πετσέτα, πολύ ωραία. Αυτό μας έμεινε. Η Γιώτα έχει προχωρήσει και καλά. Γιώτα, δες, σκουπίζει και το πιάτο. Να σου πω. Μα η Γιώτα. Πρέπει να τα βάλουμε πίσω. Νομίζω θα την πάρω μαζί μου στο ξενοδοχείο τη Γιώτα. Είναι το κάτι άλλο. Για τον Σολωμό μας. Κοιτάξτε τι κάνω. Την αστέ πατατούε. Να την αστέ που να μου. Θα βάλω στο φούρνο. Γιατί να σου βάλω τον κόγιαν. Όχι, θα κάνω μια νωρεότατη κρούστα, επειδή τι να κάνω. Χωρί αυτό. Εντάξει. Ωραία. Μάτζι τυχαία που είναι. Το μόνο παιδιά πρέπει να μοιραστείτε εσεί, έτσι λίγο. Παιδιά, καθυστερείτε. Είμαστε στα 14 λεπτά. Το έχω με τον χρόνο. 14 λεπτά. Με αγάπη, με αγάπη. Νομίζω πρέπει να βάλεις τα υπόλοιπα με τη σάλτσα. Γιατί... Πες μας λοιπόν, αφού επέλεξαν και οι δύο ομάδες, Γιώργο μου, το Σολωμός, βασικό συστατικό. Ποιο είναι το καλύτερο συνοδευτικό για το Σολωμό.
Κοιτάξτε. Εσεί. Μπορεί να το συνοδεύσει με πουρέ, μπορεί να το συνοδεύσει με σαλατούλα, κάτι που κάνουμε γιώτα. Μπορεί με ωραίε σάλτσε, τώρα που είναι καλοκαίρι, κάτι ελαφρύ. Έτσι, σε σάλτσα από σαφράν ή με φρούτα του δάσου και τέτοια. Ή από κρασί. Παράξενο συνδυασμό. Ναι. Αλλά όμω μπορούμε να πάμε σε κάτι πιο παραδοσιακό. Το οποίο έχει τη λέξη γιώτα, έτσι. Είναι νοικοκύρη, έχω να το πω. Ναι. Όχι πω τον έβαλε στην τάξη, εσύ από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, είναι το πιο γενικό πλάσμα εδώ. Είναι πραγματικά πολύ. Τα έκανε όλα από όλη. Ναι, Λιωτά μου, είσαι γεννημένη σεφ. Και μου έκανε και προπαραστασία. Παρακαλώ. Θέλεις μουστάρδα. Ωραία. Αφού θέλει μουστάρδα η κυρία Σιδερά και θα τη χρησιμοποιήσει, νομίζω... Θα τη χρησιμοποιήσεις. Θα το αφήσουμε έτσι. Όχι, δεν θα αφήσουμε έτσι. Θα τιμωρηθούν, έτσι. Πάμε για την πορεία. Τρία λεπτά καθυστέρηση. Τρία. Όσο, όσο κρατήσει το τραγούδι τότε. Κάτω από τους ρυθμούς της μουσικής μας. Λοιπόν, πάμε. Ξεκίνα τραγούδι. Λοιπόν, να δούμε να χορέψετε. Γιάκου, δώσε. Έλα. Βεβαίως. Αν τα καταφέρεις και κάνεις και τα δύο καλά, γιατί όχι. Τα καταφέρνει, πολυτάλαντη. Ο Φίλιππος όμως ξεσάλωσε, κανονικά. Έλα. Τραγούδα μας. Θα ξεκινήσουμε με τα πότα. Ταυτόχρονα χορεύει και βάζει και στο φωνό. Συνεχίστε, συνεχίστε χορό. Άλλαξε η μουσική. Άλλαξε η μουσική. Μπράβο. Νομίζω με το πρόστιμο. Ωραία, ωραία, έτσι, έτσι. Το μυαλό μου στο πρόστιμο. Κατάλαβε την τιμωρία. Λοιπόν, είμαστε στα 12 λεπτά. Έχουμε πετσί. Έχετε εκεί, έχετε εκεί κατά αυτό σαν ιδάκι. Χρειάζεται. Λοιπόν, προχωρήστε όμως γιατί δεν σας έχει μείνει πάρα πολύ χρόνο, έτσι. Κάπου στα 12 με 11 λεπτά. Εγώ επειδή τελείωσα, λέω να τη θεωρήσω λίγο παιδί. Όχι, δεν θα μείνω να πίνεις τον υπέροχο Αντρέα Πιτσιλίδη. Λοιπόν. Τα τακτοποιήσατε, τα καθαρίσατε. Έτοιμοι. Γιώτα πήγε και βρήκε και χρόνο για επισκέψεις. Δεν λοιπόν. Βλέπεις. Είναι κρασί. Μα τι γίνεται, ρε παιδιά. Κρασί, τι κάνετε. Να μην κάψετε το κρεμμυδάκι, παιδιά. Νομίζω πάμε πολύ καλά. Μου κάνει παρατήρηση. Είναι και θέμα για εσά, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Πόσο να βάλω. Είναι απίστευτο ο συνδυασμό μαρούλι, πεπόνι, καριδόψυχα. Γιώτα μου, σε παρακαλώ στην κουζίνα σου. Φρέσκο κρεμμύδι. Ωραία, έτσι μπράβο να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Κρασί, έχουμε κρέμα. Είναι μια χαρά, μια χαρά. Ήθελα να βάλω βαλσάμικο στη σαλάτα, αλλά δεν έχω. Θες να χορέψεις? Ο Ανδρέας. Λοιπόν, αν θες να χορέψεις... Αν θέλετε, επειδή έχετε χρόνο, ωραία. Θα χορούσα. Κοιτάξτε, δεν θέλετε να χορέψετε, θα σας δίνω μια εναλλακτική. Ναι. 30 δεύτερα θέλω 10 παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου μας. Μπορείτε? 10. Και παίρνετε το βαρσάμικο. Το έχετε. Κοιτάξτε, 10. Δεν παίρνετε. Βέβαια, βαρσάμικο. Λοιπόν, οτιδήποτε, ωραία. Προϊόντα άρα, παραδοσιακά. Θέλουμε 10 παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Πάμε. Ξεκινάμε. Σουσούκος. Ζιβανία. Χαλουζές. Τιτσιρόβιτες. Ζαμπούσες. Δάχτυλα. Φλαούνες. Παραδοσιακά άλλα της Κύπρου. Καθημέρκα. Το πιο σημαντικό δεν το είπες. Φλουτέρκα. Το πιο σημαντικό. Ακόμα είναι το πιο σημαντικό. Το παραδοσιακό, παιδί μου. Καλούμι. Μπράβο, 10. Μπράβο. Παίρνετε το βαρσάμικο. Δεν καταλαβαίνετε την ομάδα μας. Η Γιώτα κάνει πασαρέλα και εγώ μιλάω. Ναι, ναι, έχετε ακόμα λίγο χρόνο. Γι' αυτό ήταν αυτή η δοκιμασία, Ανδρέα. Για να σας δώσουμε το επιπλέον συστατικό. 10 λεπτά, κυρίες και κύριοι, είμαστε στα 10 λεπτά. Οι ομάδες τα πάνε εξαιρετικά καλά. Δηλαδή έχουν μείνει 10 λεπτά. Παιδιά, ένας που παρακολουθεί. Παιδιά, ένας που παρακολουθεί θα πει ότι εγώ είμαι ομάδα δόλιο φθοράς να κάνω ζημιά στην Γιώτα και δεν τα καταφέρω να την καταστρέψω δηλαδή. Μου λέει άνοιξε το και τι στο διέλυσα. Είναι, Γιώργο μου, είναι μπαλσάμι γκλέιζ αυτό. Ναι, ναι, είναι μπαλσάμι γκλέιζ. Είναι το κρεμό της μπαλσάμικο, ναι, ακριβώς, το καραμέλο. Ναι, ναι, ναι. Μαθαίνουμε και εμείς. Είδες που σου είπα, κάτι ξέρω. Έχει μέλι. Έχουν καταστήσει που βάλει μέσα μέλι και γίνεται κάτι σαν σιρόπι. Είναι αυτό το γλυκό στις σαλάτες που μπορεί να δοκιμάσεις, είναι αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι έτσι πιο πακύρευστο. Ναι, γιατί είναι έτοιμο προϊόν, αλλά αν δεν έχουν μπορούν να το φτιάξουν μόνοι τους, Γιώργο μου. Μπορούν να το φτιάξουν. Με λίγο μέλι και λίγο βαλσάμικο. Βάζουμε το βαλσάμικο, το αφήνουμε να καταστηθεί λίγο, να φύγουν έτσι λίγο τα οξιά για να μην μας πικρίσει. Άρα το ζεσταίνουμε λίγο. Ακριβώς. Βάζουμε μέσα τη σωστή ποσότητα μέλι, γιατί αν προσθέσουμε περισσότερο. Αναλογία υπολόγισε για ένα λίτρο βαλσάμικο ξύδι. Ναι,
κάπου στα 200 ml μέλι. Αν βάλουν παραπάνω, υπάρχει περίπτωση να μας καραμελώσει, έτσι. Γίνεται καραμέλα το λεγόμενο. Οπότε θα είναι πάρα πολύ γλυκό και θα χάσουμε παρακαλώ. Χρόνο. Έχετε ακόμα 9 λεπτάκια. 9 λεπτά. Πρέπει να διάζεσαι σιδερά. Θέλουν κι άλλο συστατικό. Το. Ναι, ναι, ναι. Θέλουν κι άλλο συστατικό και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε κι αυτό. Τι θες να κάνεις. Θέλω να βάλω πάνω στη σαλάτα ένα-δυο. Λοιπόν, θα χορέψετε. Θα πάμε σε επιπλέον συστατικό και θα δώσουμε κι άλλη τιμωρία. Τι λέτε, να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Τι κάνουμε, λέω. Τι να τους πούμε να κάνουν αυτή τη φορά. Σκέψου εσύ μια συνταγή. Ένα φαγητό μάλλον που τρώμε και ξέρουμε να μας πούνε τα συστατικά τους. Ναι, κάτι δύσκολο. Κάτι δύσκολο. Ό,τι να είναι. Σκέψου εσύ ένα φαγητό και να μας πούνε τα συστατικά. Ωραία, ξεκινάμε. Χρόνος κάπου στα 30 δεύτερα. Θέλω όλα, όλα τα κλασικά, επαναλαμβάνω, τα κλασικά συστατικά για να φτιάξουμε στα κυπριακά μακαρόνια του φούρνου. Δηλαδή το παστίτσιο. Πάμε! Μακαρόνια, αλεύρι, γάλα. Μακαρόνια. Πάμε γάλα, τα χοντρά. Ναι. Αλεύρι, γάλα. Ναι. Να κάνουμε την κρέμα. Ναι, βέβαια. Τι άλλο θέλω. Αλάτι, μαϊτανό. Κιμά, μαϊτανό. Δυόσμα θέλουμε, βάζουμε. Γιατί και ωραία, ωραία. Μαχαρικά, πιπέρι, όλα, ξέρω εγώ, στο κιμά για να γίνει ωραίο κιμά. Και ντομάτα βάζουμε. Να το κοκκινήσουμε το κιμά. Από πάνω πώς φτιάχνουμε. Αλεύρι και αλεύρι, γάλα και τι άλλο. Ωραία. Και λαδάκι. Λαδάκι. Δηλαδή. Και βούτυρο. Βούτυρο. Ωραία. Ωραία, ωραία. Και αυγό. Λοιπόν. Και αυγό. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Δεν το πρόλαβαν. Δεν το πρόλαβαν όμως. Είναι εκτός χρόνου. Τι θα κάνουμε. Δυστυχώς. Και βοηθήσαμε κιόλας. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, είναι πολύ καλό αυτό που ετοιμάζετε ήδη. Ελένη, λοιπόν, να ξέρεις. Απλά ήθελα να πες μου, είναι τελει... να σου πω, είναι τελειομανής και σου λέει αφού έχω χρόνο να τον εκμεταλλευτώ. Τέλειο είναι. Ναι, ναι. Υπέρτελειο. Ρίξε το μέσα. Πεινάω, σας λέω, με αυτά που ετοιμάζουν εδώ. Εγώ θα δοκιμάσω σε λίγο. Είναι στην πρίζα, ξεκινάς. Όχι, είναι στην πρίζα. Λοιπόν, κάτι έκανε η Γιώτα, λέει, στο φούρνο. Ελένη μου, τι γίνεται. Εδώ έφτιαξαμε σάλτσα. Και πως πέντε βαθμούς. Είναι η φρέσκια κρέμα. Την αποφεύγεις. Πάει με το σολομό πάρα πολύ στη συγκεκριμένη συνταγή. Δεν ξέρω, δεν την έχουμε ξανακάνει συνταγή. Αυτοσχεδίασες εντελώς, δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεις πρώτη φορά. Είδατε, φαντασία και αγάπη θέλει η κουζίνα. Εγώ νομίζω μετά από αυτό, εσύ θα δοκιμάσεις να κάνεις κάτι στην κουζίνα. Εσείς κοντεύετε, βλέπω, έτσι. Σας βλέπω, το παίζετε safe. Θα το δοκιμάσεις, είπα. Είστε και πεντακάθαροι, είμαστε τα πιάτα σας. Πάμε ωραία παρέα. Πότε θα μας καλέσεις. Πάρτουμε. Μέσα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ωραία. Ναι, έλα. Δεν τα βλέπω πολύ καθαρά που έλεγα πριν γιατί. Λοιπόν, Γιώργο μου, η Ελένη... Τέλειο! Τέλειο! Πού είναι ο Σολωμός? Πού είναι ο Σολωμός? Πού είναι ο Σολωμός? Πόση ώρα? Και έλεγα και την κουζίνα μας, Γιώτα. Τι ώρα είναι? Παιδιά, πέστε μου. Πόση ώρα έχουμε ακόμη? Πόσο περίπου χρόνο? Πέντε λεπτά. Δεν θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι? Όχι, θέλουμε να καθαρίσουμε ωραία. Έχει κάτω αυτό σαν λιδάκι σου. Το σαλίδι κοπείς. Ωραία. Το βρήκες. Τα χέρια είναι... Η σεφ έβαλε τα χέρια τους. Άμα είναι καθαρά. Είναι καθαρά κλίνα. Εντάξει, αγαπημένα. Δεν του είπα σου τίποτα ευλογημένα. Εξιστάβλησα λίγο τη μούτση μου, αλλά... Εντάξει. Το βρήκαμε. Ναι, το βρήκαμε. Θα σου πω, έναν Κυπριακό. Το βρήκαμε μόνοι μας με το φούρνο. Είδε ζω και όταν πήγες κάτι. Ναι, βρε, παιδί. Να σου πω, ο σεφ, ανέβαλα μουστάρδα... Η αλήθεια να λέγεται... Ανέβαλα μουστάρδα στις πατάτες. Είναι άντρες. Δεν είναι σωστό να βάλω μουστάρδα και στη σάλτσα. Μπράβο, είναι άντρες. Πάρουμε αυτό από εδώ. Πάρουμε το πράγμα. Στην ήταν η Γιώτα, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, αλλά να σου πω. Δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ. Πες μου. Κάνω όλα τη φιλοτυπώνα. Καθαρίστε τσιγκάλα για να μπορούμε να συγκεκριμένουμε. Τρώγεται στο τέλος. Αυτό έχει σημασία γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Είναι λίγο απλό, δεν είναι ανοργάνωτος. Λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε να βοηθήσω λίγο. Όπου έχει πέσει το παντελόνι εδώ. Ενοχλούν οι μύγες. Πρέπει να συνεχίσω να μην Η παρουσιάτρια μου συγχρονεί το παντελόνι μου πάνω. Τι να κάνω. Σας στέλνω φρόνιμους, ησυχούσες κουζίνες παρακαλώ. Γιατί θα πέσει το μικρόφωνο και δεν θα τον ακούμε ύστερα και δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην ακούμε αυτά που μας λέει γιατί μας τραγουδάει κιόλας. Βάλε το μπουκάλι εκεί δίπλα.
Τέλεια, όχι. 4 λεπτά. Πλησιάζουμε στο τέλος. Ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουν τελειώσει, αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα και η γεύση. Αυτό είναι. Αυτό θα κρίνεις πάνω απ' όλα. Εγώ απλά. Θα δοκιμάσεις μαζί μου. Θα δοκιμάσω. Ευχαριστώ. Προσέξτε, εδώ είναι αναμένα αυτά. Να μην καείτε. Έχουμε σβήσει. Ωραία. Ξεκινάει το σερβίρισμα η σιδερά, βλέπω. Νομίζω προλαβαίνουμε και θα γίνουν όλα στον χρόνο και για τις δύο ομάδες. Η Γιώτα και ο Ανδρέας φυσικά θα τελειώσουν και τι ώρα. Αλλά είπαμε αυτό που έχει γίνει. Ακόμα να σερβίρετε. Είναι να δοκιμάσουμε. Αγχώθηκα. Είδες τι γίνεται τελικά. Η ανατροπή έρχεται. Εκεί που νομίζαμε ότι όλα είναι τέλεια για την κόκκινη ομάδα. Κάτσε κουζίνε τι επαγγελματικέ. Ξέχασα το σολομό. Τέλειος, καταπληκτικός. Για πες μας λοιπόν. Η δική μου προτίμηση και πιστεύω ότι εκφράζει αρκετό κόσμο είναι ότι δεν είναι σωστό να το βαρεψίνω με το Σολομό. Να κρατάμε τις θρεπτικές αξίες μέσα. Έχει αρκετές θρεπτικές αξίες, ούτως ώστε δεν υπάρχει λόγος. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λόγος να το αφήνουμε αρκετή ώρα ή πάνω στη φωτιά είτε μέσα στο φούρνο. Άρα κάποια λεπτά θέλει. Απλά πρέπει να το παρακολουθούμε. Λογικά για μένα είδε ότι κάνει. Τη χάρα, λίγη ώρα, ένα μικρό τέγιωμα στο φούρνο. Παιδιά, νομίζω... ειλικρινά, τα πιάτα τους είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν το περιμένα. Έχουν μείνει δύο λεπτά. Σερβίρουμε σε δύο λεπτά τελειώνει. Περιμένετε, γιατί η σιδερά δεν έχει βάλει την τελευταία της νότα ακόμα. Θα τη βάλει. Ποια είναι η νότα, δηλαδή. Θα βάλει μια νότα από πάνω. Περιμένουμε. Επειδή είναι έτοιμη να σερβίρει, διαστείτε, Ελένη μου, για τη σάλτσα. Για τη σάλτσα ήθελα να σας πω. Την πάπρικα πού την έχετε χρησιμοποιήσει? Όλα, καλό. Don't worry about it. Λοιπόν, σας έχει μείνει κάπου στα 50 δεύτερα, έτσι. Λοιπόν, γρήγορα. Βιαστείτε, σερβίρετε, παρουσιάζετε, μόλις τελειώσει ο χρόνος, σταματούν τα πάντα. Μόλις φτάσουμε στα 10, σας ενημερώνω. Ωραία. Μέτρηση. Πολύ γρήγορα σε ρωτάω κάτι τελευταίο, Γιώργο μου. Γιατί θα σερβίρει με σάλτσα. Έχουμε χειροπίσει. Είπε ότι αποφεύγει την κρέμα γάλακτος, Ελένη. Εναλλακτική. Αντί για κρέμα γάλακτος. Εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ντοματόπαστα, το ντοματοχυμό, την ντοματόσαλτσα. Έτσι. Κεφίρ. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Είδατε. Και κάτι νέο μαθαίνουμε. Λοιπόν, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος χρόνου! Κάτω τα μαχαίρια! Κάτω, ωραία. Κάτω τα μαχαίρια! Εδώ, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εμείς ξέρετε κάναμε τι γίνεται και τα γάρια και κρατάνε ακόμη ρούχα. Είμαστε έτοιμοι για ένα συναμοδιαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δοκιμάσουμε τις συνταγές εδώ στο Kitchen Stars. Kitchen Stars εδώ στο Plus. Είμαστε στο τέλος του διαγωνιστικού μέρους. Γιατί έχει τελειώσει το χρονόμετρο, τα 37 λεπτά. Στα οποία 30 λεπτά η Γιώτα και ο Ανδρέας ετοίμασαν Σολομό με τη σαλάτα, τον έχουν σερβίρει. Αλλά και η πράσινη ομάδα από εδώ. Ο Φίλιππος έχει ετοιμάσει. Τι έχει ετοιμάσει? Θα μας πει η Ελένη τι έχει ετοιμάσει. Για να ακούσω. Ετοιμάσει, έχει καμιά. Πατατό σαλάτα. Όχι, επειδή μοιάζει λίγο με τη σημαία της Ιταλίας. Αχα. Όχι, δεν είναι έτσι η σημαία της Ιταλίας, δεν θέλω να σε τρομάξω. Έχει κόκκινο μέσα. Ναι, λείπει. Πακιστάνι, παίρνει το λίγο. Ιρλανδία κάπως. Θα μπορούσε. Irish sauce. Σημαία της Κύπρου. Λοιπόν, ακούμε. Κύπρος. Η αλήθεια όμως, η κόκκινη ομάδα. Είναι Κύπρος, παιδιά. Δεν παρέλει. Κυπριακός Σολομός. Που είναι το κόκκινο, γιατί είναι το χρώμα σας, η ομάδα σας. Λοιπόν, άρα το κόκκινο υπάρχει στη συνταγή. Είμαστε μελετημένοι εμείς. Και αυτοί το έχουν, νομίζω. Εμείς είμαστε Κυπρέοι και βάλαμε κίτρινο και πράσινο. Λοιπόν, Λίνα μου, να ξεκινήσουμε με την πράσινη ομάδα, να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, σε ακούμε. Πράσινη ομάδα. Θέλω να μου τα πεις έτσι, είσαι φιλίκη κάπου, θέλω να μου τα λες. Με τους όρους τους ωραίους. Σταμάτα να το διπλώνεις του. Μπράβο, παρουσίασμο το. Πρώτα κόψαμε τις πατατούλες μας, τις οποίες βράσαμε... Πόσες έχεις κόψει? Σε κυβάκια, μικρά-μικρά, γιατί δεν είχαμε αρκετό. Πολύ ωραία. Αλλά αν έχουμε περισσότερο χρόνο, μπορούμε να κάνουμε και μεγαλύτερα κομμάτια. Μου αρέσει που δίνεις εναλλακτικές. Τις βράσαμε για 10 λεπτά. Μόλις το νερό άρχισε ξανά να κάνει μπουρμπουλήθρες,
τραβήξαμε το νερό και τυπώξω 10.000 πατάτες για να κάνουν έτσι απ' έξω μια κρούστα η οποία ιδανικά και σε έναν καλύτερο κόσμο από τον δικό μας όταν έμπαινε στο φούρνο θα βγαίνουν λίγο πιο κρουνσαριστές οι πατατούλες μας. Δεν βγήκαν ακριβώς έτσι, κρατσανιστά. Αλλά μοιάζουν λίγο με πατάτες Άννα που δεν μοιάζουν. Θα μπορούσαν. Είδες όμως. Ξέρει τις κουζίνες. Η Ελένη έκανε πατάτα σαλάτα. Παρακαλώ να μην πετάσετε την ώρα που λέω τις κουζίνες. Ναι, μην την διακόπτε. Δεν είμαστε και εσείς συνταγενείς, παρακαλώ. Ακολούθως, σοντάραμε πάλι σε βούτυρο. Γιατί, σεφ, πείτε μου αν κάνω λάθος. Το βούτυρο δεν είναι σπουδαίο συστατικό όταν πρόκειται να κάνουμε ωραία μαγειρική. Και στην αλήθεια, να δούμε όσο βούτυρο στην Ελλάδα. Και χρησιμοποιείται πολύ στη γαλλική κουζίνα. Ναι, θα προτιμούσα το ελαιόλαδο. Βάλαμε και ο υγιεινό. Βάλαμε στη σαλάτα μας. Εντάξει. Για τα κοπελούθια καλό το βούτυρο. Εντάξει. Τα μωρά. Οι απόψεις διήστανται. Η γαλλική κουζίνα χρησιμοποιεί αυτό το βούτυρο, έτσι. Ναι, το ελαιόλαδο. Πάντως αλήθεια, όταν έχετε παιδιά, μην τους δίνετε μαργαρίνες και τέτοια πράγματα. Όχι, αυτά όχι. Δώστε τους βούτυρο. Βούτυρο καθαρό. Καθαρό βούτυρο. Ναι, ναι, ναι. Όπως και να έχει. Σοτάραμε το ψαράκι μας. Μάλιστα. Το κάνουμε sear. Ωραία. Και μία λίγο από την άλλη. Το βάλαμε σε λαδόκολα, το βάλαμε στο φούρνο μετά. Μάλιστα. Για τη σάλτσα θέλω να μου πεις. Η σάλτσα ήταν έμπνευση του Φίλιππου. Για πες. Ακούμε. Είδες. Είχες το ρόλο σου σήμερα. Εννοείται. Για πες μας για τη εγώ σάλτσα. Εγώ σου είπα, είμαι καλός σουσεφ. Για πες σουσεφ, πώς ήταν η σάλτσα. Λοιπόν, βάλαμε το τηγάνι μας, σοντάραμε λίγο το βούτυρό μας, το κρεμμύδι μας, έτσι να ροδίσει καλά-καλά. Μετά προσθέσαμε το κρασάκι μας, το γκρέμα γάλακτος μας. Κι όμως, γιατί τα ξέρω τη διαδικασία, μια χαρά. Πάπρικα σκόρδο. και μετά την βάλαμε στο μπλέντερ, όποια έγινε ένα ωραίο, μια πάρα πολύ όμορφη σόση, την οποία προσθέσαμε μαζί με το σολόγο. Πολύ ωραία. Και το συνοδέψατε με τη ρόκα σαλατούλα και το διακοσμήσετε με φρέσκο θυμαράκι. Ναι, έχει και μέσα στη σάλτσα. Ωραία. Μάλιστα. Να δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Τι λέτε. Εμένα πάνω στρέχουν τα σάλια μου. Τι να! Να πιάσετε μητσές πατατούλες. Γιατί ερευνήθηκαν καλά. Για να δούμε, για να δούμε. Να πιστεί στην κουβέντα. Σε θέλω μαζί μου, έτσι. Ναι, Κουφαλίδου. Πρόσεχε Γιώργο μου, έκαμε σας Γιώργο μου πριν να ξεκινήσουμε. Εσύ όμως, εγώ μόνο στην νοστιμιά μπορώ να πω κάτι στη γεύση. Εσύ κρίνεις περαιτέρω. Δεν είναι πολλά ωραία, είσαι άλλο δεξιά, σαν να βάλω μια χαρά, δεν λάλλεις. Τι ξέχασες εσύ. Εγώ. Πάντως την εμφάνιση εν τέλειο, Ελένη. Σαλάδα λύσα. Η αγαξία θα πάρω. Γιατί λύσα. Δοκίμαστε. Γιατί ρε παιδιά. Έβαλατε και δύο. Λοιπόν, για να δω. Δεν πρέπει να μπερδευτείτε. Λοιπόν, με χρειάζεσαι σε κάτι. Λοιπόν, πολλά ωραία. Για δοκίμασή και εσύ το σώμα μου να δούμε. Θα το δείξω όμως πρώτα να μου πεις εσύ. Κόβεται. Είναι τρυφερό, είναι ωραίο. Νομίζω. Είναι ωραίο το αλάτι. Έλα να το βάλουμε στο τέλος. Προτιμάτε να είναι ανάλατον ή αλατισμένο το φάει. Λοιπόν. Αλατισμένο. Φαίνεται καλό. Ωραίο. Ωραίο το ψήσιμο του σολομού. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Δεν θα ήταν χειρότερο. Δεν φάει τη σαλάτα. Γιώργο, δεν θα ήταν χειρότερο αν ήταν το φάει ανάλατο. Όχι, τούτο είναι λύσα. Λύσα! Λύσα! Για πες. Στο δικό σου το station. Ωραία. Δοκίμασε πατατούλα. Ωραία. Ξέρετε, παίρνω τη γνώμη τη Λίνα για να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Καλή πατατά. Συνήθως δεν βάζω αλάτι. Είναι νόστιμη πατάτα, ήθελα ακόμη λίγο. Τι ακόμη λίγο. Είναι λίγο μη. Είναι λίγο μη. Μα σας είπα να πάρετε μικρά κομμάτια και πατάτα. Γι' αυτό σας είπα. Είναι λοιπόν, όλα μικρά. Να ταΐσω εγώ την παρουσιάστη. Έλα, μάνα. Έλα, το μωρό μου. Έλα, καλή. Είδες. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ακόμη λίγο. Οφείλω να ομολογήσω για τον χρόνο που είχετε, καλά τα πηγαίνετε. Εγώ είναι να κάτσω φάω. Να κάτσεις. Ρε, έχει μαχαιροπύρουνα, μπορείτε να ξεκινήσετε. Εγώ είμαι πολύ περίπρος για αυτό το πιάτο. Είναι το πρώτο μου πιάτο. Συγχαρητήρια, Φιλιππέ μου. Θέλετε να πω, θα το έτρωγα, θα μου άρεσε, θα χόρτενα, αλλά θα ήθελα και το νεράκι μία λίγο. Εντάξει, άλλη μόνο. Λοιπόν, καλά τα πήγετε, καλά τα πήγετε. Καλά πήγατε. Αυτή ήταν η πράσινη ομάδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στην κόκκινη ομάδα να δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει. Για ελάτε για παιδιά. Ποιος θα μας τον παρουσιάσει, Γιώτα. Και ο Αντρέας μαζί. Μα εγώ κατέβαλα προσπάθεια δολιοφθοράς, δεν τα κατάφερα. Εδώ πριν μας είπες τα συστατικά, τσακ πάμε σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρεις τι έχει συνταγή. Ακριβώς, της θεωρίας εγώ, μόνο μπλα μπλα μπλα. Γιώτα μου ξεκινούμε. Ο σωστός συνδυασμός. Θεωρία και πράξη πάλι μαζί. Ήταν ο καλύτερος βοηθός, όσο να το πω. Ωραία. Βοηθώ. Ακολουθούσε οδηγίες. Αν δεν τα κάνεις αυτά, πιστά, κινδυνεύει να τα βάλει δύο φορές αλάτι στη σαλάτα και όχι στις πατάτες. Ενώ εγώ κάνω αυτό που λέει ο Γιώτας.
Άκου να δεις. Ετοιμάσαμε μια ωραία συνταγή, καλοκαιρινή, δροσερή, όχι πολύ βαριά, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, ο κόσμος πρέπει να τρώει πιο ελαφριά, υγιεινά, γιατί τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι υγιεινά. Πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάσαμε, πήραμε φιλέτο σολομού, το βάλαμε στο χαρτί. Τρώτε. Ναι, ναι, υγιεινά είπαμε. Πάνω απ' όλα υγεία. Βάλαμε μέσα πράσινη κουζίνα να κάνει ησυχία, παρακαλώ για να ακούσουμε. Σας παρακαλώ, παρουσιάζω τη συνταγή μας. Γιώτα μου, συνέχισε. Σας παρακαλώ, μην παρενοχλείτε. Λοιπόν, είπαμε, ετοιμάσαμε το φιλέτο σολομού που το βάλαμε μέσα σε ειδικό χαρτί που είναι για το φούρνο που μπαίνει στο ταψί, μέσα στο ταψί μας. Σιλαδόκολλα δηλαδή. Σιλαδόκολλα, ναι. Ωραία. Βάλαμε από πάνω, ο Ανδρέας μου έκοψε πολύ ωραία το αγκουράκι τουρσί, το κρεμμυδάκι, το φρέσκο. Και βάλαμε φρέσκο κρεμμύδι γιατί είναι πιο, μυρίζει πιο ωραία στο φαγητό. Μου αρέσει περισσότερο. Μου αρέσει που έχει χρώμα πάντως, Γιώργο. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν. Αλλά Γιώτα μου, αυτό που επέλεξε Γιώτα δηλαδή, βέβαια, το θυμάρι, μυροβόλο το πιάτο. Φρέσκο θυμάρι γιατί το φρέσκο είναι και καλύτερο. Πολύ πιο ωραίο. Εγώ έχω βότανα σπίτι μου και χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα βότανα, τα ωραία. Φρέσκα, τα αρωματικά. Βάλαμε λίγη πιπεριά έτσι κόκκινη για να δώσει έτσι λίγη γλυκάδα. Και βάλαμε από πάνω παχαρικά, κόκκινο πάπρικα, λίγο πιπεράκι, πολύ λίγο για να μην βγει πικάντικο πολύ. Μάλιστα. Βάλαμε λίγο αλάτι, ελαιόλαδο, όχι βούτυρο, δεν χρησιμοποιούμε βούτυρο εμείς. Ελαιόλαδο από εδώ, Η μία ομάδα βούτυρο, η άλλη ομάδα ελαιόλαδο. Ωραία. Και το συνοδέψαμε. Και λεμονάκι. Ωραία. Λεμονάκι. Και το συνοδέψαμε. Το ψήσαμε στο φούρνο γύρω στο 1/4. Μπορούσε να είναι καλό το ψήσιμο του, νομίζω, αλλά θα δούμε τώρα. Λοιπόν, εμείς θα δοκιμάσουμε και θα δούμε. Ωραία. Για τη σαλάτα σου δεν είναι. Πες για τη σαλάτα μέχρι να δοκιμάσουμε. Και έχουμε και σαλατίτσα. Καλοκαιρινή σαλατίτσα. Για να δούμε. Δροσερή. Εψήθηκε. Λοιπόν. Δεν ψήθηκε. Ναι, μια χαρά. Θα δώσω τη. Κοίτα, άμα είχα και άλλο χρόνο, θα το βάζα λίγο περισσότερο. Να εξηγήσουμε γιατί δοκιμάζω εγώ το σολομό όμως. Γιατί. Να το εξηγήσουμε. Γιατί εμένα μου αρέσει πολύ ο σολομός. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Για πες. Να τρέβει τα ψαρικά, βλέπω. Για πες. Είναι πάρα πολύ καλά ψημένος. Μου λείπει κάτι όμως. Τι λείπει. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Δεν είναι τυχαίο που την έχω διαλέξει μαζί μου. Τι λείπει, καλέ, δεν λείπει. Είναι μια άξια σούσεφ τελικά. Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω δεν πήρε κρεμμυδάκι, τουρσί μαζί. Να τι βάλουμε κι αυτά. Μου λείπει το δοκίμασα, μου έβαλε. Μαζί. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κι εμείς. Εσείς φύγετε. Εμείς δεν σνομπάρουμε το πιάτο. Η σαλατίτσα, μαρούλι, πεπόνι μέσα, καρύδια. Σου είπε κάτι να βάλω και δεν έβαλα γιώτα. Λείπει, δεν βάλει και χαροπόμενο που. Ναι, δεν είναι ορθή, έτσι. Λείπει το πιο σημαντικό συστατικό. Ποιο? Αγάπη. Έχει αγάπη πολύ. Πώς τα κατάφερε. Θες να δούμε τη σαλάτα. Ωραία. Βρήκες αγχωμένο τώρα εγώ που λέω ότι λείπει. We're meant to be. Θα τιμωρηθείς με αυτό. Δοκίμασε το σόλομο κι εσύ. Εμένα η σαλάτα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι δροσερή και το πεπόνι την κάνει πολύ πολύ ωραία. Πάρα ωραία γεύση. Σαλάτα ωραία δεν είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η σαλάτα. Πάρα πολύ. Υπέροχη. Μην τρέπεστε να εκφράσετε την αγάπη σας για το πιάτο. Δοκίμασε και το σόλομο. Λοιπόν. Είναι αριστούργημα η σαλάτα τους, παιδιά. Αριστούργημα. Η σαλάτα είναι υπέροχη. Είναι αλλά ο σολομός. Περίμενε, εμείς το κάναμε σωστό το σολομό, δεν το κάναμε. Εμένα θα μου άρεσε. Αλλά και η σαλάτα ήταν... Και ο σολομός και η σαλάτα, τέλεια. Τα δοκιμάσαμε, τα είδαμε. Είμαστε έτοιμοι. Συγχαρητήρια να σας πούμε. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, παιδιά. Η παρουσίαση ήταν εξαιρετική και σωστά. Που είσαι ακόμα. Σωστό. Εσείς δοκιμάσατε, δεν απολαύσατε. Από εδώ δοκίμασαν και απόλαυσαν. Παιδί, πολύ αλάτι, πολύ από εκείνο, πολύ από όλο το τεχνικό. Λοιπόν, βιαζόμαστε όμως... Τη βοήθεια του κοινού νομίζω. Ναι, βιαζόμαστε όμως να μάθουμε ποιος είναι ο νικητής σήμερα. Ποια είναι η ομάδα λοιπόν που κερδίζει. Ποια ομάδα, για να δούμε. Σηκώστε τις κάρτες να δούμε τι γίνεται. Να μετρήσουμε κιόλας. Αχα. Αχα. Ναι. Καθαρό το αποτέλεσμα. Η κόκκινη ομάδα κερδίζει. Yes! Η νικήτρια ομάδα για σήμερα λοιπόν είναι η κόκκινη ομάδα. Είναι στημένα όλα. Είναι στημένα όλα. Η Γιώτα μας, ο Ανδρέας μας. Συγχαρητήρια παιδιά. Συγχαρητήρια όμως και σε εσάς. Όχι, εγώ δεν συγκεκριμένη. Τα πήγαινε εξαιρετικά. Ήταν υπέροχο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά.
Εγώ πάλι φιλώσε. Δεν πειράζει. Πρέπει να μας πούν, πρέπει να μας πούν. Ο Ανδρέας και η Γιώτα, Γιώτα μου, πρέπει να μας πείτε πού επιλέγετε να δώσετε την δωρεπιταγή. Η Γιώτα έχει μια πολύ καλή. Των 200 ευρώ. Φτάνουμε στο τέλος, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Πείτε μας, πού βοηθάμε, τι κάνουμε σήμερα. Να βοηθήσουμε παιδάκια. Ανδρέα μου. Η Γιώτα έχει κάνει μια γλυκιά σκέψη. Τι άλλο θα κάνει η Γιώτα Κουφαλίδου. Θα μια πολύ ωραία παιδά... σύγκριση. Σίγουρα σε παιδάκια είπε. Και θα σας νομίζω... Καταρχήν, μεγάλη χαρά μας που προσφέρουμε σήμερα. Περάσατε καλά, αυτό Περάσατε έχει σημασία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και είναι και πολύ ωραία έτσι ο σκοπός. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία. Το να μαγειρεύω αγχωτική. Και να προσφέρω. Αγχωτική. Σε πήρα και αγκαλιά. Και εγώ σε πήρα αγκαλιά. Αγκαλιάζονται και φιλιούνται και χαίρονται και περνάνε καλά. Έτσι. Περάσαμε καλά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει. Δεν υπάρχουν νικητές και τιμήνοι. Έτσι. Έχετε προσφέρει. Έχετε προσφέρει. Όταν ατύχησε που τη έπεσα εγώ, αλλά μετά τα καταφέρατε. Μια χαρά τα πήρα. Δεν νομίζω να έχει παράπονο. Ούτε η Ελένη. Περάσαμε καταπληκτικά. Ειλικρινά ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, η κόκκινη ομάδα, όπως έχετε καταλάβει, η κόκκινη κουζίνα έχει κερδίσει. Έχει δώσει 200 ευρώ μετρητά στο ίδρυμα Sophia Foundation. Να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα στην πράσινη ομάδα που συμμετείχε στην Ελένη Σιδερά. Μπράβο σας, μπράβο σας. Και στην νικήτρια φυσικά ομάδα που είναι η Γιώτα Κουφαλίδου και ο Ανδρέας Πιτσιλίδης. Όχι, είχες το ρόλο σου, είπαμε, θεωρία και πράξη πάνε μαζί. Λοιπόν, αποχαιρετούμε, αλλά όχι έτσι. Δεν γίνεται. Φτάσαμε στο τέλος. Το πρώτο Kitchen Stars εδώ στο Plus είχε τη χαρά να φιλοξενήσει την Ελένη Σιδερά, τη Γιώτα Κουφαλίδου, τον Φίλιππο Κωνσταντίνο αλλά και τον Ανδρέα Πιτσιλίδη. Και εμείς, πώς θα κλείσουμε. Εγώ θα το δώσω. Δεν γίνεται. Θα το δώσω. Θα το δώσω. Εδώ. Για να μας θυμάστε με πολύ αγάπη. Για να τραγουδούμε και το ψιντρί. Βασιλίτσα μου. Πολύ λοιπόν, είναι ένα δώρο έτσι για να μας θυμάστε. Καταπληκτικό από εμάς. Για τον κήπο μας. Πολύ ωραίο, όχι, μυρίζει. Όχι, μια χαρά τα πάντα. Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, oh, τέλειο. Θα σας καληνυχτήσουμε και ραντεβού την άλλη Κυριακή στη συχνότητα του Plus η ώρα 9. Το Kitchen Stars σας υποδέχεται με δύο καινούργιες ομάδες και φυσικά όπως καταλάβατε, πολύ κέφι. Θα σας πω, είμαστε γούρικοι, μας κάνατε ποδαρικό. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού λοιπόν την άλλη Κυριακή. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα σας.